Με αποτίμηση των τελευταίων 6 χρόνων παρουσία του στην ηγεσία τη ΕΔΕΚ, αλλά και με ιδιαίτερε αναφορέ στο Βάζο Λισαρίδη και την επόμενη μέρα του κινήματο, ανακοίνωσε ότι επαναδιεκδικεί εκλογή ο Μαρίνο Ιζόπουλο στο εκλογικό συνέδριο τη 31η Οκτωβρίου. Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι υπήρξε ανασύσταση και αναδιοργάνωση του κόμματο, ειδικότερα στον οικονομικό τομέα. Το χρέο που παραλάβαμε τον Γενάρη του 2015 ανήρχεται σε 1,2 εκατομμύρια ευρώ, με αυξητική τάση 35 με 36.000 ευρώ τον μήνα. Κατορθώσαμε και τον Ιανουάριο του 2020 ξοφλήθηκαν όλα τα χρέη του κόμματος. Μαρίνος Ιζόπουλος άφησε αιχμές για υπονόμευση τα προηγούμενα χρόνια ακόμη και εντός του κόμματος. Χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον έτερο μέχρι στιγμής διεκδικητή της ηγεσίας του κινήματος, Γιώργο Βαρνάβα, υποστήριξε ότι δεν είναι ώρα για πειραματισμούς αλλά για ενότητα και συμπόρευση. Είναι η ώρα της ενότητας και της συμπόρευσης. Αυτό για να επιτευχθεί πρέπει να εγκαταληφθούν οι προσωπικές επιλογές και τα όποια άλλα συμφέροντα ή και σκοπιμότητες. Η ενότητα δεν επιτυχάνεται με ατεκμηρίωτες κατηγορίες για τη δημιουργία εντυπώσεων που τελικά υποβαθμίζουν την πολιτική αξιοπιστία του κόμματος. Στη δημοσιότητα δόθηκε κατάλογος και με ονόματα 162 μελών του κόμματος που στηρίζουν την υποψηφιότητα Σιζόπουλου.